Τι γίνεται? Καλά στα Ματίνα. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Τι κάνετε, παιδιά? Καλημέρα, καλημέρα. Όλους θα σας μιλήσω. Εννοείται. Καλημέρα. Καλημένη. Δημήτρη, τι κάνεις? Καλά. Ελένη μας, τι κάνεις? Με τον Παπανό τα πρώτη φορά συναντιέμαι. Αυτό το λες καλό ή κακό? Πρώτη φορά νομίζω κάπου σε εκπομπή. Δεν σας έχει περίπτωση. Και πώς με βρίσκεις? Σε έχεις σχολιάσει ποτέ? Ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Και εγώ την ίδια ιστορία. Και πώς με βρίσκεις, κούκλο? Να σου πω, σε έχει σχολιάσει ποτέ αρνητικά, δεν νομίζω. Όχι, παιδιά. Εδώ όχι, δεν σας έχει περιλάβει εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, αλλά πάντως είναι γεγονός ότι... Είναι λίγο καυστικούλης. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω ότι όσοι έχουν πει κάτι κακό για μένα, κατά διαβολική σύμπτωση το έχω δει. Κάτι παθαίνουνε. Άρα δεν έχω το πει. Το έχω δει. Γενικά κάτι ψηλό είπες. Τι? Τι είχε πει? Το έχω δει όμως και το έχω δει σε επανάληψη. Πρόσφατα είχες πει ότι ήμουν άλλουστη και μόνο αυτό δεν ήμουν. Εγώ το από αυτό. Ναι. Ο Δημητράκης μας το από αυτό. Ελένη, άκου, επειδή το θυμάμαι και εγώ. Και είπατε ότι με σώσαν τα γυαλιά ηλίου. Τα έχω δει όλα. Καλέ, όχι. Αυτό που λέμε bad hair day. Είχε μια κακή μέρα με τα μαλλιά σου. Όλα συμβαίνει. Όχι, απλά είχα γενική την προηγούμενη μέρα. Και μόνο λούστηκα για να πάω στο γάμο του Θανάση του Βυσκαδουράκη. Α, ναι, που είχε αυτό το σγουρό το φριζέ. Και είχε πει δεν πήγαινε κομμωτήριο. Απλά λούστηκα και ξάπλωσα. Δεν πήγα στο κομμωτήριο. Τι θέλει, τι γυναίκε περιποιημένε, Δημήτρη. Εγώ θα σου έλεγα πολλές φορές τις λέει τις κακίουλες του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν κακία. Είχες όντως, δεν είχες καλό φταίξιμο εκεί. Προς Θεού. Αλλά δεν το είχε πει με κακό τρόπο. Για όνομα του Θεού. Για να σας το λέω σημαίνει ότι δεν με πείραξε. Αλλά εκτός από αυτό είμαι από τα καλομαθημένα παιδιά. Δεν λένε για μένα κακά σχόλια. Γλυκούλα μου.